Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Τρεις τρόποι» παρουσίασε το απόγευμα της Κυριακής σε εκδήλωση στην Καβάλα ο Κωνσταντίνος Δέδες. Για το βιβλίο μίλησε επίσης ο δικηγόρος Νικόλας Σουλίδης, ενώ αποσπάσματα διάβασε ο Ιωάννης Πετράς. Σήμερα παρουσιάζουμε το δεύτερο μυθιστόρημά μου, οι «Τρεις τρόποι», στο καφεποτέο Ιώδιο, βασισμένο στην περιβόητη ιταλική παροιμία που λέγεται ότι υπάρχουν μόνο τρεις τρόποι για να κάνεις λεφτά. Και καλούμε λοιπόν το αναγνωστικό κοινό της Καβάλας να έρθει να ανακαλύψει τους τρεις τρόπους και αν μπορεί να τους δοκιμάσει. Το βιβλίο το έγραψα το 2009, οπότε 7 χρόνια ακριβώς δούλευα μέσα μου αυτή την παροιμία που χαράχτηκε η πρωτοτυπία της. Και σε συνδυασμό και με το αντίστοιχο ελληνικό γνωμικό που έχουμε, που λέει ότι άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις, θεώρησα ότι πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο ώστε να καυτηριάζει την ελληνική κοινωνία και να προβάλλει τον πόθο του ανθρώπου να κάνει λεφτά με τους πιο ανορθόδοξους τρόπους. Είναι η δεύτερη προσπάθεια του Κωνσταντίνου του Δέδε. Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ φίλος, χρόνια φίλος και συνεργάτης παλαιότερα. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Το μυαλό του γεννούσε πάντα ιδέες και τώρα, τα τελευταία χρόνια, γεννά ιδέες και στο επίπεδο της λογοτεχνίας. Ναι, το βιβλίο είναι εξαιρετικό σε επίπεδο ιδέας, εξαιρετικό σε επίπεδο εκτέλεσης. Είναι ένα βιβλίο που όλοι πρέπει να διαβάσουν, γιατί είναι και εύπεπτο εκτός από βαθύ. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου πριν από ένα χρόνο ο συγγραφέας είχε παρουσιάσει ένα διαφορετικό βιβλίο με τίτλο «Με τα μάτια της αγάπης», με τελείως διαφορετική θεματολογία. Αυτό που πάντα θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία είναι οι Κυριακές και τα μεσημέρια. Το σπίτι μας, μια μονοκατοικία στα βόρεια προάστια, όπου μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχε φτάσει πλήρως ο πολιτισμός. Γέμιζε με κόσμο, κυρίως ξαδέρφες και θείους, που έρχονταν για το ρεφενέ κυριακάτικο τραπέζι.